Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποτελεί τη συνέχεια της διοικητική μεταρρύθμισης που αποτυπώθηκε στην Εθνική Στρατηγική για την Διοικητική Μεταρρύθμιση το 2014 από τον Μητσοτάκη ως Υπουργό τότε και της ηλεκτρονικής κυβέρνηση, την κυβέρνηση Νουδού Πασόκ το 2017 και το 2017 βέβαια από την κυβέρνηση Ριζανέλ. Είναι μια στρατηγική προσαρμογή τη δημόσια διοίκηση στις, στις σημερινέ ανάγκε, για να προωθηθούν η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Δημόσια διοίκηση που είναι στήριγμα της εξουσίας του κεφαλαίου. Στην κατεύθυνση αυτή ενισχύεται ο ρόλος που καλείται να επιτελέσει το Υπουργείο Δεκριτικής Ανασυγκρότησης. Ρόλο πιο επιτελικό αλλά και πιο συντονιστικό που θα σχεδιάζει, θα οργανώνει, θα υλοποιεί, θα κατευθύνει, θα ελέγχει και θα παρεμβαίνει σε όλες τις δομές της δημόσιας διοίκησης ώστε η αντιλαϊκή στοχοδοσία να υλοποιείται απαρέκλιτα και μάλιστα ανεξάρτητα από, τις, από, από ποιας απόχρωσης πολιτικό προσωπικό, ποιας αστικής κυβέρνηση είναι οι διαχειριστές της. Κύριε Δαβάκη, σας παρακαλούσα επειδή μιλώ. Σας ευχαριστώ. Το, παρακαλώ, το πρώτο μιλήσει. και θερμαφανέ ζήτημα είναι η θωράκιση τη συνέχεια του κράτου, όπω λέγεται συνήθω, η συνέχεια τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, ανεξαρτήτων αλλαγών στην κυβέρνηση, στη βάση των σχεδιασμών τη αστική τάξη και των προτεραιοτήτων τη. Με το στρατηγικό προγραμματισμό των προσλήψεων διατηρείται την ελπίδα ότι θα προχωρήσει σε στελέχωση υπηρεσιών την ίδια ώρα που επί τη ουσία εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση των προσλήψεων και μόνο ω εξαίρεση με απόφαση τη πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 33 του 2006 θα προχωράνε και βέβαια μέσα στο πλαίσιο του εκάστοτε μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομική στρατηγική, όπω αναφέρεται και στο άρθρο 3 και το των στρατηγικών προτεραιοτήτων κάθε φορέα ανεξάρτητα αν είναι πολιετή ο προγραμματισμό των προσλήψεων ή ετήσιο. Με το σταγονόμετρο και μακριά από τι ανάγκε θα γίνουν οι προσλήψει και για τα επόμενα χρόνια τόσο του τακτικού προσωπικού όσο και του εποχικού, για το οποίο μάλιστα οι φορεί. Σύμφωνα με το άρθρο 4, πρέπει να εισηγούνται και τον τρόπο κάλυψη τη προκαλούμενη δαπάνη. Επιδιώκεται με το πολιετέ πλάνο να αποκρούσετε και τις πιέσεις για άμεση τελέχωση υπηρεσιών που αφορούν τον λαό τον ίδιο. Είναι ε, γνωστές οι πιέσεις, οι αγώνες, οι, τα αιτήματα για μαζικές προσλήψεις στην παιδεία, στην υγεία που όμως αυτές δεν γίνονται. Τώρα βέβαια αυτή τη στιγμή επικαλείστε τις δεσμεύσει. Ε, στη συνέχεια θα επικαλείστε το πολιετές πλάνο. Ο πολιτή προγραμματισμό στα πλαίσια αυτού του συστήματο μόνο ενάντια στο λαό μπορεί να λειτουργήσει. Το σχέδιο νόμου δημιουργεί μια βαριά διαδικασία προσλήψεων που μάλλον θα λειτουργήσει σαν άλοθη για καθυστέρηση διορισμών παρά σαν διαφάνεια. Η πρόσφατη ιστορία με την επιλογή προϊστα... προϊσταμένων αποκαλύπτει ότι οι κυβερνήσει μπορούν πάντα να παραβιάζουν το νόμο μονομερό. Υπάρχουν καταγγελίε, κυρία Υπουργέ, του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρεια Αττική, για φωτογραφικές διαδικασίες σε επιλογέ διευθυντών. Δεν έχετε απαντήσει, ούτε έχετε πάρει κάποια θέση πάνω σε αυτές τις καταγγελίες. Προσπαθεί να αντιμετωπίσει το σχέδιο νόμου ζητήματα λειτουργίας του ΑΣΕΠ, όχι μόνο όγκου δουλειά και δυσλειτουργιών, αλλά και αντιθέσεων που υπάρχουν σε αυτό μεταξύ των αντιπροέδρων κτλ. Εκτό των άλλων, θα αποσπά προσωπικό κατεξαίρεση των διατάξεων για το οποίο προβλέπει η περιοριακή εργασία η περιοδική εργασία νυχτερινά και εξαιρέσιμα καθ' υπέρβαση των καθορισμένων ορίων που θα βαρύνουν το φορέα στον οποίο ανήκει οργανικά ο υπάλληλο. Με την ίδια λογική φροντίζουν και για τι αποδοχέ των αντιπροέδρων και μελών του ΑΣΕΠ. Επιδιώκεται να ενισχυθεί ο επιτελικό ρόλο του Υπουργείου και οι υπεξεργασίε του. Γι' αυτό συγκροτεί το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, η ειδική Γραμματεία Υποστήριξη Δράσεων, δημιουργώντα και θέση ειδικού. Τομεακού Γραμματέα ενισχύει τι περισσίε τη με νέα τμήματα. Εδραίωνε τι συνεργασίε με την εκάστοτε τεχνική υποστήριξη, τώρα είναι οι Γάλλοι, δεν ξέρουμε αργότερα ποιοι θα είναι, και του διεθνεί υπερελιστικού οργανισμού μέσα από το Τμήμα Διεθνού και Ευρωπαϊκή Συνεργασία. Η Ειδική Γραμματεία έχει ω έργο παρακολούθηση όλων των αντεργατικών αναδιαρθρώσεων που έχουν προωθηθεί στη δημόσια διοίκηση και βέβαια το συντονισμό των διαδικασιών αξιολόγηση. Συνολικά εξυγχρονίζει το Υπουργείο για να μπορεί να προωθήσει πιο ολοκληρωμένα τη διοικητική μεταρρύθμιση στο αστικό κράτο στη σημερινή φάση προώθηση τη καπιταλιστική ανάπτυξη με πιο επεξεργασμένο σχεδιασμό στο σύστημα διοίκηση, στη στοχοθεσία κλπ. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τι 30 οργανικέ θέσει τη ειδική γραμματεία. Οι 20 θα καλυφθούν από συμβούλου εμπειρογνώμονε, ενώ οι δύο τομεί τη Ειδική Γραμματεία θα στελεχώνονται αποκλειστικά και μόνο από συμβούλου εμπειρογνώμονε, ιδρύοντα νέο κλάδο από τα στελέχη του Μητρώου Επιτελικών Στελεχών που δημιούργησε ο νόμο αξιολόγηση, ο νόμο Βαρναδάκη. Με εργαλείο, την Ειδική Γραμματεία και στο όνομα τη υποστήριξη και αναβάθμιση τη διδική ικανότητα φορέων του Δημοσίου θα παρεμβαίνει για να ισιώνει δίθεν τα πράγματα με τη στρατηγική της σε όλο το δημόσιο, όχι μόνο με κατευθύνσεις και ρυθμίσει, αλλά και με επιχειρησιακές δράσεις. Βάζω το παιχνίδι άμεσα και ιδιωτικού φορείς και ευρωενωσιακούς φορείς μέσα από προγραμματικές συμφωνίες μαζί τους. Με το τυράκι της βαθμολογικής εξέλιξης και της μοριοδότησης των υπαλλήλων, ΔΕΛΤΑΕ, οργανώνει ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης στο ΕΚΔΑ. Αναδιατυπώνει ζητήματα που σχετίζονται με τη διαδικασία επιλογή προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων, ε, αφήνοντα όμω άθικτε όχι τι βασικέ αντεργατικέ ρυθμίσει όπω τη μεριοδότηση αξιολόγηση, μοριοδότηση ανάθεση σε θέση ευθύνη, συνέντευξη κλπ., αλλά και χρησιμοποιεί το ασαφέ και τι ατελεί διατυπώσει και, και διαδικασίε του νόμου 4369 του 16 για να επιλέξει όποιον θέλει για όποια θέση θέλει είπαμε προηγούμενα για τον, για τον, Σύλλογο Υπαλλήλων Περιφέρειας Αδικής στην καταγγελία που υπάρχει σε σχέση με αυτό το θέμα. Αφήνει άθεκτη την τιμωρητική απεγοσπαστική τροπολογία ε, που υπάρχει από, πριν από την κυρία Γεωργοβασίλη που μαζί με την τροπολογία του κυρίου Μητσοτάκη ψηφίσανε για να αντιμετωπίσουν την αποχή των δημοσίων υπαλλήλων από την αντιδραστική αξιολόγηση του 43 4369 του 16 του λεγόμενου νόμου Βεναδάκη. Θέτει ζητήματα για τη λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων, αφήνοντα άθικτε πλευρέ που σχετίζονται με τη συγκρότησή του. Τρία τα διορισμένα μέλη, με τη λειτουργία του, υπάρχει το απόρριτο στη λειτουργία του, δεν υποχρεώνει τον πρόεδρο να εισάγει τα αιτήματα των εργαζομένων σε συγκεκριμένο χρόνο, και με τη γενικότερη εφαρμογή των εργατικών ρυθμίσεων, επί των οποίων, επί των οποίων καλούνται να αποφασίζουν διευρύνει προθεσμίες για την αντιδραστική εξορρόγηση, προσπαθώντας να την υλοποιήσει με κάθε τρόπο και παρά την αποχή των δημοσίων υπαλλήλων που την έχουν απορρίψει στην πράξη. Για το ΚΚΕ, η ουσία του προβλήματος με τη δημόσια διοίκηση βρίσκεται στο γεγονός ότι υπηρετεί τις στρατηγικές στοχεύσεις της αστική τάξης των επιχειρηματικών ομήλων. Στόχοι που βρίσκονται σε αντίθεση με τις αγωνίες της εργατικής τάξης, τη πλειοψηφίας του ίδιου του λαού μα. Εμεί λέμε ότι η δημόσια διοίκηση δεν είναι αταξική. Ε, το χαρακτήρα που προσδίδει στη δημόσια διοίκηση, στο αστικό κράτο, ε, οι δημόσιοι υπάλληλοι, χωρί να του ταυτίζουμε, αποτελούν μέρο αυτή τη κρατική οργάνωση που υποτάσσει τα λαϊκά συμφέροντα στου σχεδιασμού τη αστική Επιδιώκεται δεν να είναι υπηθαρχημένη, στόχο αδιάλακτη στην εφαρμογή των αντιλαϊκών στόχων και αυτό επιβάλλεται και με μια σειρά ρυθμίσεων, πειθαρχικών διαδικασιών, αξιολογήσεων και άλλα που έχουν, τα έχετε, έχετε ε, θεσπίσει μέχρι τώρα. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και στο ειδικό τομέα, ε, όλα τα λαϊκά στρώματα έχουν συμφέρον και ανάγκη από μια κρατική δημόσια διοίκηση, που βασική αποστολή θα είναι να υπηρετεί μια ανάπτυξη σε όφελο του λαού και κατ' επέκταση τα σύγχρονα λαϊκά δικαιώματα. Προπόθεση, βέβαια, είναι ο άλλο δρόμο ανάπτυξη, η εργατική τάξη στην ίδια την εξουσία, όπου θα στηρίζεται στον οργανωμένο λαό, θα συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων, στην υλοποίησή του και στον έλεγχο τη εφαρμογή του. Η ίδια αυτή η εξουσία που. Είναι ανάγκη των καιρών να αλλάξει γιατί η τάξη πια δεν έχει να δώσει τίποτα παρά ε, πόνο και αίμα στο λαό. Θα έχει ως βάση την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, τον κεντρικό σχεδιασμό, που, προ, που προϋποθέτει βέβαια την κατάργηση της καπιταλιστική εκμετάλλευσης των, της ατομικής ιδιωτικής. Έτσι ο διοικητικός μηχανισμός δεν θα λειτουργεί με κριτήριο τα καπιταλιστικά συμφέροντα, θα αφαιρεί το έδαφος διαπλοκής των εργαζομένων στην κρατική διοίκηση με τα διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα. Η κρατική διοίκηση στη νέα εξουσία θα υπηρετεί την παραγωγή με στόχο τη διευρυμένη ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Με βάση αυτό διατηρούμε την επιφύλαξη για το σχέδιο νόμου. Θα έρθουμε στην επόμενη συνεδρίαση τη να και στην κατάθρον συζήτηση για να πούμε περισσότερα και τη θέση μας συνολικά.